Θα σας διαβάσω τώρα, επιτρέψτε, το δύο δελτία τύπου, τα οποία δώσαμε ως Δημοτική Αρχή μετά πραγματικά τα κατάπτυστα γεγονότα, τα οποία συνέβησαν και αμάρωσαν πραγματικά την επέτειο της 25ης Μαρτίου στην πόλη μας. Το πρώτο δελτίο τύπου, το οποίο δόθηκε την ίδια μέρα, λέει το εξής. Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει με το πιο κατηγορηματικό τρόπο τα σημερινά επεισόδια, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την αμάβρωση του εορτασμού της επετείου της Επανάστασης του 1821 στο Λουτράκι. Θα θέλαμε επίσης να καταδικάσουμε τη χρήση χημικών από την αστυνομία μέσα σε πλήθος μικρών παιδιών και μαθητών. Επιπλέον, θεωρούμε αχαρακτήριστη και προσβλητική τη συμπεριφορά του διοικητή του αστυνομικού τμήματος Λουτρακίου να αρνηθεί την κατάθεση Στεφάνου και να το πετάξει αυτό στο ιερό. Η Δημοτική Αρχή καλεί τους πολίτες και τους φορείς του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων ενωμένοι να αποδοκιμάσουν τις βίαιες ενέργειες από όπου και αν προέρχονται και να περιφρορίσουν με όλες τους τις δυνάμεις τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Και το δεύτερο δελτίο τύπου, το οποίο βγήκε διότι πραγματικά υπάρχει μια σημαντική παραπληροφόρηση. Ξέρετε ότι όσοι έχουν συμμετοχή και επαφή με ένα γεγονός και διαβάσουν το γεγονός αυτό μετά σε ένα μέσω μαζικής επικοινωνίας, θα δουν πόσο μεγάλη πραγματικά διαφορά υπάρχει, πόση μεγάλη απόσταση υπάρχει μεταξύ του γεγονότος, δηλαδή της αλήθειας, και αυτό που αναγράφει. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να επανέλθουμε με ένα δεύτερο δελτίο τύπου που έλεγε το εξής, προκειμένου να αποκαταστήσουμε την αλήθεια για την 25η Μαρτίου. Χύθηκε πολύ μελάνη και ακούστηκαν ακόμα περισσότερα με αφορμή τα γεγονότα της 25ης Μαρτίου για το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε. Για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να καταστεί σαφής η θέση μας, αναφέρουμε τα ακόλουθα. Η παρούσα Δημοτική Αρχή ούτε δύναται, ούτε σκοπεύει να απαγορεύσει την έκφραση πολιτικής άποψης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είτε πρόκειται για Δημοτικό Σύμβουλο της Συμπολίτευσης, είτε της Αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, το ύφος και το περιεχόμενο της τοποθέτησης χαρακτηρίζει τον καθένα, εννοείται Δημοτικό Σύμβουλο. Η Δημοτική Αρχή, για το λόγο αυτό, δεν προτίθεται να υπογράψει δηλώσεις μετανοίας ή δηλώσεις συγνώμης, και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, για όσα λέγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια της δημοκρατικής λειτουργίας αυτού. Ο βουλευτής Ευστάθιος Μπούκουρας προσκλήθηκε ατομικά, χωρίς επιπλέον διαδικασίες και διατυπώσεις, ως ορίζει το τυπικό, όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές του νομού Κορινθίας, κάτι το οποίο έπραξαν και άλλοι δήμοι του νομού. Γιατί ακούστηκε ότι προκλήθηκε μόνο από εμάς. Η δεδομένη πρόσκληση, ως είναι λογικό, συμπεριλαμβάνει και την απόδοση τιμών μέσω της κατάθεσης Στεφανιού στο μνημείο Ιερών, όπου οι νόμοι ορίζουν. Ομάδα πολιτών εξέφραξε με την επίσκεψή της στο Δημαρχείο την πρόθεσή της να εμποδίσει την κατάθεση Στεφάνου από τον Ανωτέρω Βουλευτή. Οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής να αποτρέψει μια τέτοια ενέργεια δεν έφεραν αποτέλεσμα. Είναι εδώ άνθρωποι στην αίθουσα αυτή, και τους ευχαριστώ που είναι εδώ, που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση στο Δημαρχείο. Οι προσπάθειες λοιπόν της Δημοτικής Αρχής να αποτρέψει μια τέτοια ενέργεια δεν έφεραν αποτελέσματα ούτε την ίδια στιγμή, ούτε την επόμενη που κάναμε συνάντηση με τους ίδιους. Η τήρηση της τάξης σε δημόσιες συγκεντρώσεις είναι κύρια ευθύνη και έργο της ελληνικής αστυνομίας. Η δε Δημοτική Αρχή συνεργάζεται με τον όποιο τρόπο τη ζητηθεί για το σκοπό αυτό. Η Δημοτική Αρχή δεν ζήτησε, ούτε θα ζητήσει συγγνώμη για κάτι στο οποίο δεν είναι υπεύθυνα. Συγγνώμη πρέπει να ζητήσουμε και ζητούμε για μία ακόμα φορά και τώρα που μας το εδώ από τα παιδιά μας, στα οποία με τη συμπεριφορά μας ως κοινωνία διδάσκουμε έλλειψη σεβασμού, διχόνοιας και συμπεριφοράς τραμπουκισμού.
θα πρέπει να ζητηθεί ένα δημόσιο συγνώμη από εκείνους που κατά συνήθεια προκαλούν την κοινωνία με εκδηλώσεις βίας και μίσους, για λόγους κυρίως και μόνο εντυπωσιασμού, ανεξαρτήτως πολιτικής έκφρασης. Η Δημοτική Αρχή δεν θα επιτρέψει ξανά τέτοια γεγονότα και θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για την αποφυγή αυτών, τα οποία αμαύρωσαν την εικόνα του Δήμου, Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων, αλλά και τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας τη μικρή μου εισαγωγή, θέλω να σας πω ότι για μία ακόμα φορά καταδικάζουμε ό,τι ακριβώς συνέβη στην κατά τη διάρκεια της απόδοσης τιμών για την ημέρα της 25 Μαρτίου, τα οποία αυτά επεισόδια έγιναν σε μέρες που θα έπρεπε όλους να μας προβληματίζει, που θα πρέπει όλους να μας κάνει να αναζητούμε τρόπους προκειμένου επιτέλους να συνεννοηθούμε, για να είμαστε μαζί μας, να είμαστε όλοι ενωμένοι, να έχουμε ομόνοια, να έχουμε σύπνοια, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα πολύ δύσκολα που βεβαίως ζούμε και που είναι και μπροστά μας και που δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσουν. Σε αυτούς λοιπόν τους δύσκολους καιρούς πρέπει εμείς που έχουμε την ευθύνη της παραγωγής πολιτικής και της διοίκησης στο Δήμο και βεβαίως όλοι οι δημότες να αποτρέπουμε και να καταδικάζουμε, όπως είπα πιο πάνω, με τον πιο φανατό τρόπο, γεγονότα τα οποία διχάζουν τους δημότες μας, διχάζουν το Δήμο μας. Και για την αποκατάσταση πλήρως της αλήθειας, επιτρέψτε να κάνω πολύ πολύ μικρό ιστορικό. Πολύ μικρό ιστορικό. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 20 Μαρτίου του 2013, την προηγούμενη εβδομάδα, δόθηκε ως είχε, αν θέλετε, δικαίωμα και μάλιστα από αρχηγό παράταξης ένα κείμενο για ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από συζήτηση που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο, και θεωρώ εδώ σημαντική την παρέμβαση πολλών Δημοτικών Συμβούλων, όπως και του Προέδρου της Συστημίας του κ. Σπανού, υπόθηκε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο τελετουργικό, μια συγκεκριμένη δηλαδή διαδικασία όπως ο νόμος ορίζει, και δεν χρειάζεται, επειδή το κείμενο αυτό ουσιαστικά ήθελε και έλεγε να αποτρέψουμε, να απαγορεύσουμε σε μία παράταξη κομματική και στον βουλευτή της να καταθέσει στεφάνι στο Λουτράκι. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν είπε ότι δεν αφορά συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου το ζήτημα αυτό, υπάρχει νόμος και τελετουργικό το οποίο το περιγράφει και δεν μπορεί κανείς να αποτρέψει τον εκλεγμένο βουλευτή, σημειώστε από όποια παράταξη και να είναι, και είναι και η δική μου άποψη, από όποια πραγματικά παράταξη είναι, όταν εκείνος καταλαμβάνει ένα έδρανο στη Βουλή των Ελλήνων, όταν είναι εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν μπορεί κανείς να το απαγορεύσει πραγματικά να καταθέσει στεφάνι ή να συμμετέχει σε μια εκδήλωση για την 25 Μαρτίου. Μετά από αυτό έγινε μια τοποθέτηση, βεβαίως ήρθε εδώ ο κύριος βουλευτής, του συμπεριφερθήκαμε άψογα πιστεύω, τόσο εγώ όσο και ο πρόεδρος, παρά το γεγονός ότι δεν χτύπησε την πόρτα, όπως είχε κάνει ένας άλλος βουλευτής, ο οποίος περίμενε απ' έξω για να τον φέρουμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πολλή ευγένεια του συμπεριφερθήκαμε, του είπαμε να κάτσει σε μια καρέκλα, σε ένα έδρανο όπου είχε και μικρόφωνο και να πάρει και το λόγο, και το θέμα θεωρώ ότι εκεί έπρεπε να λήξει. Υπήρχε βέβαια μια παρέμβαση του κυρίου Αντιδημάρχου, του κυρίου Δέδε, ο οποίος είπε αυτά που είπε. Υπήρχε μια παρέμβαση από τον αρχηγό της πλειοψηφίας, του κυρίου Γκιόνι, ο οποίος είπε και αυτά που είπε, και το θέμα θα έπρεπε να λήξει εκεί. Τι ακολούθησε όμως μετά? Ακολούθησε ένα τηλεφώνημα από την Παρασκευή από το διοικητή του αστυνομικού τμήματος, όπου μου είπε ότι πέρασε ο βουλευτής, ο συγκεκριμένος, από το αστυνομικό τμήμα και του ζήτησε να συμμετέχει, του είπε μάλλον, το ανακοίνωσε, συγγνώμη γιατί το ζήτησε, το ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις στο Δήμο μας. Μου τηλεφώνησε λοιπόν ο κύριος διοικητής, αυτή είναι απολύτως η αλήθεια που σας λέω,
Μου τηλεφώνησε λοιπόν ο κύριος διοικητής, συναντηθήκαμε στο Δημαρχείο, προκειμένου να δούμε τι κάνουμε. Στο Δημαρχείο ήρθαν με δική τους πρωτοβουλία και μέλη, δημότες μας, οι οποίοι όπως σας είπα πριν, είχαν την άποψη ότι πρέπει να αντισταθούν στην κατάθεση από το συγκεκριμένο βουλευτή του Στεφανιού. Έγινε μια προσπάθεια από τη μεριά μας, όπως σας είπα πριν και όπως το ψήφισμα, όπως το δελτίο τύπου έλεγε, με τις απόψεις μας και σε μια συνεννόηση τις επόμενες μέρες, να μην δώσουμε, και είναι εδώ επαναλαμβάνω οι άνθρωποι αυτοί, λαβή σε κάποιους οι οποίοι θέλουν επικοινωνιακά να παίξουν με τη βία και να προβάλλονται μέσα από αυτή. Αλλά βεβαίως δεν μπορώ ούτε εγώ, αλλά κανένας νομίζω, να οδηγήσει πολίτες, δημότες, με συγκεκριμένη άποψη, ενήλικες, να τους πάρει το χεράκι και να τους πει κάντε αυτό ή κάντε το άλλο. Είναι ελεύθεροι να πράξουν ο καθένας αυτό που θεωρεί εκείνος ότι δημοκρατικά θέλει να πράξει. Ακολούθησε ένα τηλεφώνημα το Σάββατο από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος, δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά επειδή διέρευσε και βεβαίως δεν διέρευσε από μένα, ο οποίος μου είπε την άποψή του, όχι την άποψή του, ότι η συγκεκριμένη κομματική παράταξη και ο βουλευτής είπε το εξής, ότι εάν ζητήσει συγγνώμη ο Δήμαρχος, εκείνη η δήλωση μετανοίας, για το τι συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε ο συγκεκριμένος βουλευτής δεν θα έρχονταν να καταθέσει στεφάνι. Χωρίς να σκεφτώ ειλικρινά να περάσω το μυαλό μου αυτή το θέμα, απάντησα κάθετα στον κύριο διοικητή ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο να ζητήσουμε δηλώσεις μετανοίας και συγγνώμης από ένα δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα, κατά τη γνώμη. Και βεβαίως είναι απαράδεκτο, και αφορά ένα ζήτημα τρομοκρατίας εδώ, ότι αν κάνετε αυτό δεν θα έρθω. Μα γιατί, εμείς θέλουμε να έρθετε. Αλλά θέλουμε να έρθετε όπως έρχονται πιθανόν άλλοι βουλευτές. Όχι με μια κουστοδία που είδαμε όλοι και θεωρήθηκε ως, προσέξτε τώρα, ότι φταίει ο Δήμαρχος διότι κάλεσε τη συγκεκριμένη κομματική παράταξη και γι' αυτό πρέπει να έρθει όλη η κομματική παράταξη εκεί. Και θα μιλήσω και πιο κάτω για την αλήθεια, ποιον καλέσαμε και πώς τον καλέσαμε. Έτσι λοιπόν απάντησα ότι εγώ δηλώσεις νοημοφροσύνης και τέτοιου είδους συγγνώμης δεν δίνω. Για κανέναν, όχι και βεβαίως πολύ περισσότερο για αρχηγό παράταξης, τον κύριο Σημακόπουλο, ο οποίος είναι αρχηγός παράταξης, και βεβαίως για τον αντιδήμαρχο. Μετά από αυτό δεν είχαμε επαφή, είχαμε βέβαια επαφή και την ημέρα, της 25ης Μαρτίου με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος και βεβαίως είχαμε και το συμβάν της Περαχώρας, όπου δεν πέρασε και πάρα πολύ, πέρασε μάλλον στα ψηλά, διότι και εκεί συνέβη κάτι που ήταν σημαντικό. Κόντρα στο πρωτόκολλο, ο συγκεκριμένος βουλευτής θέλησε να καταθέσει πρώτο στεφάνι στην Περαχώρα. Εάν ο Δήμαρχος δεν είχε συμπεριφερθεί έτσι όπως συμπεριφέρθηκα στην Περαχώρα, πιθανόν να είμαστε ακόμα εκεί και κάποιοι να έπαιζαν ξύλο ακόμα εκεί, στην Περαχώρα. Έχω λοιπόν ως απάντηση σε αυτούς που νομίζουν ότι εγώ έχω κάτι και θέλω να πηγαίνω πρώτος και να καταθέτω στεφάνι, το ΦΕΤ το οποίο περιγράφει ακριβώς πώς γίνεται η κατάθεση αυτή. Δεν σας κουράζω, πολύ γρήγορα. Στις έδρες των Δήμων, το ΦΕΚ περιγράφει πώς ποιοι καταθέτουν και τη σειρά στεφάνι. Καταθέτουν ο Δήμαρχος, βουλευτές, νομάρχης, πρόεδρος, εισαγγελέας πρωτοδικών κτλ. Άρα λοιπόν, ο υπεύθυνος εκεί που ανήκειλε πρώτα το Δήμαρχο, τήρησε ακριβώς τον νόμο. Και ο συγκεκριμένος κύριος βουλευτής, με φωνή, ενώ εγώ είχα πάρει το στεφάνι, θέλησε να καταθέσει εκείνος. Και μάλιστα είπε για πολλές φορές ότι κάνετε λάθος, είμαι βουλευτής και εγώ πρέπει πρώτος κτλ. Και επαναλαμβάνω ότι αν δεν τηρούσα εγώ αυτό που έκανα εκεί, παραβλέποντας όλο το συμβάν, πιθανόν να είμαστε ακόμα εκεί. Τι συνέβη στο Λουτράκι? Διότι κάποιοι έγραψαν
ότι μου είχε ζητήσει ο κύριος διοικητής του αστυνομικού τμήματος πριν, μάλλον είχα πει εγώ στον κύριο διοικητή του αστυνομικού τμήματος ότι δεν θα στείλω πρόσκληση στο συγκεκριμένο βουλευτή. Αναλυθές, οι προσκλήσεις φύγανε και την Παρασκευή το μεσημέρι που συζητήσαμε το θέμα ουσιαστικά είχαν προσκληθεί όλοι. Ποτέ δεν είπα σε κανέναν και μάλιστα στο διοικητή του αστυνομικού τμήματος ότι δεν θα καλέσουμε τον εκπρόσωπο της συγκεκριμένης κομματικής οργάνωσης εδώ. Υπόθηκε, και μάλιστα είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για κάποιους, ότι ζητήθηκε να διακοπεί, αφού επανήλθε ξανά η κατάθεση Στεφανιών στο Λουτράκι, ότι μας ζητήθηκε να διακόψουμε για λίγο την εκδήλωση. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ψέματα, θα πω ότι είναι πλήρως ανακριβές. Στο Δήμαρχο δεν ζήτησε κανείς, και ιδιαίτερα ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, να διακόψει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τη διακοπή που έγινε την διαδικασία κατάθεση Στεφανιών. Και βεβαίως σε κανέναν από ό,τι πήρα από όλους τους αντιδημάρχους που ήταν παρόντες, από τη Δημοτική Αρχή, δεν ζητήθηκε από το συγκεκριμένο διοικητή του αστυνομικού τμήματος να πάμε την εκδήλωση λίγο πιο πέρα. Δεν είχαμε λόγους, αν είχε ζητηθεί, να την πάμε πιο πέρα. Έχω δηλώσει σε όλους τους, σε όλα τα μέσα που μου έχουν ζητήσει την άποψή μου, ότι θεωρώ ατυχή και απαράδεκτη τη στάση του διοικητή της αστυνομίας να πετάξει πραγματικά το στεφάνι στο ιερό. Και έχω πει ότι είχα μια πολύ άριστη συνεργασία ως εγώ δήμαρχος και εκείνος διοικητής του αστυνομικού τμήματος τα 2 χρόνια περίπου που είμαι εγώ εδώ στη Δημαρχία. Και βεβαίως να σας αποκαλύψω ότι και πριν μια εβδομάδα εγγράφως είχα ευχαριστήσει και έδινα τα εύσημα στην αστυνομία, στο Λουτράκι, για τον τρόπο με τον οποίο προάσπισε και διευθέτησε όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Καναβαλιού. Δεν έχω τίποτα λοιπόν ενάντια στον κύριο διοικητή του αστυνομικού τμήματος, τον κύριο Τετράδη, απέναντια στον εκτιμώ και ως άνθρωπο και ως αστυνομικό, αλλά καταδικάσαμε το γεγονός, ακριβώς το γεγονός και τίποτα άλλο, του να ουσιαστικά να πάρει από το χέρι της υποδιοικήτριας το στεφάκι και να το πετάξει στο ιερό. Αυτό και τίποτα άλλο. Αυτή με λίγα λόγια είναι η αλήθεια. Ό,τι άλλο γράφεται δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και είμαι εδώ πραγματικά να τοποθετηθώ σε οποιαδήποτε ερώτηση ελεύθερα για όλα αυτά τα συμβάντα. Κλείνοντας, μία πρόταση μόνο, θεωρώ για μία ακόμα φορά απαράδεκτα αυτά που έγιναν στο Λουτράκι, σε ώρες που επαναλαμβάνω, θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ενωμένοι, όλες οι δημοτικές παρατάξεις να είναι ενωμένες, όλοι οι δημότες να είναι ενωμένοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περνούμε και από αυτή που έρχεται ίσως και είναι μπροστά μας. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσω κάτι που είναι σημαντικό. Μου το είπε στο διάδρομο βγαίνοντας από το γραφείο μου ο κύριος Αντιδήμαρχος. Θέλω να σας δηλώσω με παρησία ότι δεν έχω καμία πολιτική συγγένεια, απολύτως καμία, με τη συγκεκριμένη κομματική παράταξη και τον βουλευτή που ήρθε εδώ να καταθέσει στεφάνι. Εξάλλου, γιατί κάποιοι άρχισαν να μεταφτίζουν, και είναι και εδώ, ότι κάλεσα τη Χρυσή Αυγή, άρα καλά τα έχω με τη Χρυσή Αυγή, το είπα τώρα, κάλεσα και το αντιφασιστικό μέτωπο, για να τα έχω καλά και με αυτούς, και τους έφερα όλους, ο Δήμαρχος, να κάνουν συμπλοκή, να συμπλέκονται και να ο ένας χτυπάει τον άλλον στο μνημείο των ηρώων. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, ποιον πείθουν. Αλήθεια, επαναλαμβάνω, αναρωτιέμαι, ποιον πείθουν. Δεν θεωρούσα ποτέ προσώνου, και δεν το έχω πει ποτέ,
ότι ήμουν ο κ. Γκοφρίδης πάνω στο γραφείο του. Γιατί πιστεύω ότι οι μνήμες που έχουμε εμείς που είμαστε μιας συγκεκριμένης ηλικίας σε αυτό τον εμφύλιο που ζούμε σήμερα, σε έναν εμφύλιο πραγματικά, σε ένα πόλεμο χωρίς τέλος, σε ένα πόλεμο που δεν βγάζει καπνούς για να το διακρίνει κάποιος, αλλά είμαστε σε ένα πόλεμο διαρκείας που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, σε ένα πόλεμο που δεν βλέπεις το θύμα σκοτωμένους, αλλά βλέπεις εξαθλιωμένους δημότες, πολίτες, παντού. Λοιπόν, εμένα, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να το πω, επειδή κάποιοι με συνέβησαν με εκείνη την κομματική παράταξη, είναι ένα και είναι και εδώ πέρα χωρίτες, Λευτέρη, σε ευχαριστώ που είσαι. Ένα από τα τέσσερα σπίτια τα οποία έκαψαν οι Γερμανοί στην Περαχώρα, το ξέρει ο Λευτέρης, είναι το σπίτι μου. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Ναι, σε δύο λεπτά. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Ευχαριστώ. Να κλάψεις. Okay, I'll have a